Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Στυλιανό Αμπαρά, είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκιδικής. Κύριε Αμπαρά, ευχαριστούμε για τη διάθεσή σας να μας ενημερώσετε. Δώστε μας μία εικόνα, σε ποια περιοχή είχαμε την πυρκαγιά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η πυρκαγιά ήταν στην περιοχή Πετράρα, Σιθωνίας. Από εκεί και πέρα ήταν γύρω περίπου στα 4 στρέμματα η έκτασή της, ήταν από κεραυνό. Και κατεσβέστη περίπου σε 4 ώρες από την έναρξή της, δηλαδή από τις 10.30 το πρωί που ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησε το πρωί. Τι δυνάμεις επενέβησαν για την κατάσβεσή της? Συνολικά 8 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, 4 ήταν στο συμβάν και 4 κάλυπταν την υπόλοιπη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε και τον κίνδυνο και άλλη πυρκαγιά που θα μπορούσε να υπάρξει από κεραυνούς που είχαμε στην περιοχή. Τελικά η πυρκαγιά όντως προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Και έχουν αποτυφλωθεί πόσα στρέμματα? 4 στρέμματα. Ήταν υπόρροφη βλάστηση, δεν ήταν επικόρυφη πυρκαγιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε αέρας και έτσι την προλάβαμε έγκαιρα. Ευτυχώς. Απειλήθηκαν οι διοκτησίες, θα παραμείνουν δυνάμεις? Όχι. Ήταν αμυγός δασική έκταση και τις δυνάμεις τις δικές μας συνέδρευαν και 2 αεροσκάφη 4-15 της μοίρας της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αμπαρά, στην περιοχή αυτή έχουμε συχνά πυρκαγιές από πτώση κεραυνού. Χθες είχαμε πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό και το περασμένο χρονικό διάστημα. Αναμένονται όμως και νέες καταιγίδες. Τι ενημέρωση έχετε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας? Η Γενική Γραμματεία για Πολιτικής Προστασίας μας δίνει μεν τον καιρό για όλη την Χαλκιδική, αλλά αντιληπτό ότι δεν μπορεί να μας δώσει ακριβώς τις περιοχές στις οποίες έχουμε πτώσει κεραυνό. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε πλήρη τη διασπορά των δυνάμεων μας, ώστε κάθε συμβάν πυρκαγιάς να το προλάβουμε όσο γίνεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τώρα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ευαγγελινό, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΟΠΕΑΝ. Κύριε Ευαγγελινέ. Καλησπέρα σας. Πείτε μας λίγο τι ενημέρωση έχετε για τη φωτιά. Η φωτιά έχει σβήσει, εντάξει, εδώ και πολλές ώρες. Ήταν μικρής έκτασης, 10 και πάνω από 2-3 στρέμματα. Ήταν άμεση έμβαση και της πυροσβεστικής, η οποία ήταν σε ετοιμότητα λόγω των καιρικών φαινομένων, και της ΟΠΕΑΝ που βέβαια έχει την ανάλογη ετοιμότητα. Τι δύναμη επιστρατεύτηκε από την ΟΠΕΑΝ? Με τη συνδρομή των αεροσκαφών έσβησε πολύ γρήγορα. Τι δύναμη επιστρατεύτηκε, λέω, από την ΟΠΕΑΝ για να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης? Από την ΟΠΕΑΝ επιστρατεύτηκαν 5 πυροσβεστικά σήματα και 15 περίπου άτομα. Κύριε Ευαγγελινέ, όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, οι περιπολίσεις ΟΠΕΑΝ θα αυξάνονται? Θα αυξάνονται και βέβαια αυτή την εποχή έχουμε τα φαινόμενα των κεραυνών εδώ στην περιοχή μας. Είναι φαινόμενα που το Ιούνιο είναι πολύ έντονα και βέβαια κάθε χρόνο έχουμε αρκετές φωτιές, όπως είχαμε και χθες άλλες 2 πάλι στην ίδια περιοχή από κεραυνό. Στην περιοχή τελικά έχουμε συχνά πυρκαγιές από πτώση κεραυνούς. Είναι ένα πολύ συνηθές φαινόμενο εδώ στη Σιθωνία. Και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Όπως είπε και ο κ. Σαμπαράς, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, μόνο η γρήγορη και έγκαιρη επέμβαση για να μην έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες. Τι συμβουλεύετε τώρα στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται περίπτωση πυρκαγιάς? Όταν αντιλαμβάνονται και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ ευαισθησία πλέον των πολιτών και πολλές φορές και με το παραμικρό τυχαίνει ο άλλος να ψήνει σε μια ψυσταριά, αλλά δεν πειράζει. Ας τρέχουμε και γι' αυτό. Πραγματικά υπάρχει πολύ ευαισθησία και παίρνουν τηλέφωνο κατευθείαν. Ανταποκρίνεται ο κόσμος στο εθελοντικό έργο που έχετε αναπτύξει? Δεν σας ακούω καλά. Λέω, ανταποκρίνεται ο κόσμος στο εθελοντικό έργο που έχετε αναπτύξει? Βέβαια. Ανταποκρίνεται και βέβαια υπάρχει και πολλή συμμετοχή και πλέον υπάρχει και μεγάλη εμπειρία και στη συνεργασία με τις αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Νομίζω ότι φέρνουμε αποτελέσματα. Τώρα κύριε Ευαγγελινέ, με τους δασικούς δρόμους και τις αντιπυρικές ζώνες τι γίνεται? Έχουν καθαριστεί ή είσαστε πανέτοιμοι? Η διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων γίνεται με ευκολία ή τελικά υπάρχουν κάποια προβλήματα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι δρόμοι εντελώς προσβάσιμη. Αν και έχουν υπάρξει δρόμοι που έχουν περάσει μηχανήματα και της νομερχίας και του Δήμου, αλλά με τις τελευταίες συνεργοποντές και αυτά χάλασαν. Δηλαδή σήμερα όπου περάσαμε για να κατευθυνθούμε εκεί στην περιοχή, αν και είχε καθαριστεί ο δρόμος, είχε τεράστια μυροφαγώματα που ένα απλό αυτοκίνητο, αν δεν είναι 4x4, είναι δύσκολο να περάσει. Βέβαια, ζητήσαμε από το Δήμο να παραμείνει το μηχάνημα εκεί
και για αύριο να διορθώσει αυτά τα χαλάσματα για να μην έχουμε προβλήματα.